Όσον αφορά για το, το ημιτελικό, αν κατεβάσει την ομάδα Γιώργιο Σαββίδη, εγώ ήμουνα και είμαι από αυτού που είπα: Σαββίδη δεν πρέπει να κατεβάσει την ομάδα. Oh. Τουλάχιστον να τηρεί αυτό που υποσχέθηκε. Τώρα που θα την κατεβάσει. Λοιπόν, ο Σαββίδη είπε: Θεωρώ εγώ ότι δεν θα την κατεβάσει. Αν την κατεβάσει. Εάν την κατεβάσει, θα γίνει ρόμπα. Ρόμπα. Θεωρώ εγώ λοιπόν ότι ο Σαββίδη είπε. Είπε, σκέφτομαι να κατεβάσω, πιέζομαι να κατεβάσω την ομάδα. Πιέζει. Δεν είπε, θα κατεβάσω την ομάδα. Ναι. Θεωρώ και δεν θα την κατεβάσει. Αν την κατεβάσει. Εάν θέλει λοιπόν, Σαββίδη, να πάρει τον κόσμο μαζί σου, όλο το λαό μαζί σου, πρέπει να τηρήσει αυτά που υποσχέθηκε. Λοιπόν, με οποιοδήποτε κόστο. Να τηρείς αυτό, συμφωνώ σε αυτό με τον κύριο που είπε αρχικά: Δεν θα κατεβάσω την ομάδα στο Καρεσκάκη. Εγώ η άποψή μου είναι αυτή, είμαι τόσο γνήσιος και στηρίζω αυτό πάντα και το Σαββίδη στα καλά του, αλλά τον κράζω και όταν κάνει λάθος. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ κάνει λάθος, αν κατεβάσει την ομάδα κάτω. Βέβαια είναι δικιά του η ομάδα, αυτός ξέρει τι θα κάνει, ναι. Αλλά θεωρώ ότι θα κάνει λάθος αν την κατεβάσει. Εσύ νομίζω τι είσαι το λες. Εγώ είμαι ένας φίλαθρος αγνώστης και πιστεύω ότι θα κάνει λάθος αν την κατεβάσει. Να πω λίγο κάτι.